Ο Κατρούγκαλος εξέφρασε την προσωπική του άποψη και την εξέφρασε την πολιτική του άποψη λίγες μέρες πριν πάμε στις κάλπες. Κάτι τέτοιο δεν συναντάται. Η άποψή του αυτή είναι δική του άποψη. Δεν είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μία άποψη εκτός προγραμματικού πλαισίου εν ολίγης. Έγινε ξεκάθαρο από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή. Ήταν ένα ολέθριο πολιτικό λάθος από την πλευρά του κ. Κατρούγκαλου. Πολύ έμπειρος για να κάνει τόσο λάθος. Ήταν λάθος ωστόσο. Αμφισβητείτε το γεγονός ότι δεν μπαίνει στο πρόγραμμα. Δεν προβλέπεται πουθενά στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κάτι τέτοιο. Είναι στο κρυφό πρόγραμμα. Σας το ξεκαθαρίζω. Πού είναι? Στο κρυφό πρόγραμμα. Αυτή η αλαζονία. Που θα χρηματοδοτήσει τις δαπάνες που λέτε ότι θα κάνετε. Κύριε Σκέρτσο, αυτή η αλαζονία, η έπαρση με την οποία αντιμετωπίζετε την κατάσταση είναι πραγματικά απίστευτη. Απίστευτη, πραγματικά δεν την έχω ξανασυναντήσει. Ένα και ένα κάνει δύο. Δηλαδή, το πείτε μας από πού θα φορολογηθούν το κόμμα σας, αυτές οι δαπάνες, από πού θα προκύψουν τα έσοδα για να κάνετε αυτές τις δαπάνες. Πείτε μας, είναι 83 δισεκατομμύρια ευρώ. Παρακαλώ, πείτε μας, είχατε 4 χρόνια να προετοιμάσετε. Είχατε 4 χρόνια να προετοιμάσετε το πρόγραμμά σας. Το έχω φυσικά. Και θα μου το δώσετε, να το δω. Μα είναι δημόσιο. Θα μου το δώσετε, παρακαλώ, να το δώσετε. Βεβαίως. Να το δω λιγάκι, γιατί βγήκε το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο και σας διέψευσε και θέλω πάρα πολύ να δω. Νομίζω ότι θα πληροφορηθείτε και πώς είναι τα μέτρα σας. Με συγχωρείτε, αυτό είναι το χαρτί του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Αυτό είναι, ναι, αυτός είναι ο πίνακας. Αυτό είναι τρία φύλλα Excel τυπωμένα. Είναι μέτρο-μέτρο, όλα σας τα μέτρα. Είναι του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους αυτό το χαρτί. Είναι αυτό δεν έχει σφραγίδα πάνω από το Γενικό Λογιστήριο, δεν έχει μα τίποτα. Μα αφήστε τις σφραγίδες τώρα, τα νούμερα πείτε μας. Βγαίνουν μα το Γενικό σας. Λογιστήριο του κράτους βγήκε και, σας, και είπε ότι δεν έκανε ποτέ τέτοια κοστολόγηση για το πρόγραμμα. Έχουν γίνει δύο δηλώσεις, γραμμή-γραμμή. Σας έχουν μετρήσει κύριε το πρόγραμμα. Σκέρτσο. 83 Σκέρτσο. Δισεκατομμύρια ευρώ. Κύριε Σκέρτσο, παράκληση. Αυτό το χαρτί το οποίο κουνάτε. Και μπροστά μου αυτή τη στιγμή, ενώ μου το δίνετε και είναι ένα Excel τυπωμένο από έναν υπολογιστή, μπορεί να το τυπώσω, να το φτιάξω και να το τυπώσω στο σπίτι μου. Πόσο το κοστίζει, κουνούσατε. Πόσο κοστίζει θα με αφήσετε να τελειώσω, σας παρακαλώ. Μου, είναι πολύ μεγάλη. Πόσο κοστίζει μείωση του ΦΠΑ. Το θέμα είναι ότι εδώ σας κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία ότι έχετε μια κρυφή ατζέντα. Υπάρχει κρυφή ατζέντα φορολογική. Αυτά τα λέει κάποιος ο οποίος κουνάει ένα χαρτί που τύπωσε στον εκτυπωτή του σπιτιού του. Και λέει ψέματα ότι είναι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έχει διαψευστεί από πόσο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έχει πει ψέματα για αυτό που λέει. Έχει πει ψέματα για το περιεχόμενο αυτού που δείχνει ότι είναι από το Γενικό Λογιστήριο που έχει φάει τη διάψευση. Και μας κατηγορεί και ότι είμαστε εμείς οι ψεύτες. Πόσο κοστίζει η μείωση του ΦΠΑ, γιατί εγώ μπορώ να σας πω πόσο κοστίζει. Πάει πάρα πολύ. Πείτε μου, πόσο ο πρωθυπουργός σας, ο οποίος. Αναρωτιέμαι δηλαδή. Μπορείτε δε συνεννοείστε πριν τα πείτε. Ο πρωθυπουργός σας είπε ότι κάνει 4 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, η μείωση του ΦΠΑ, επειδή δεν τα ξέρετε. Έτσι το είπε ο πρωθυπουργός. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Μάντζο που περιμένει υπομονετικά. Θα τα βρείτε με τον πρωθυπουργό. 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Συνολικά 3,5-4 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, παρακαλώ. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο. Αν πάρετε το λόγο από μένα, θα μου αφήσετε να τον αρθρώσω το λόγο, κύριε Κωστή. Δεν ολοκληρώσατε. Πού να ολοκληρώσω, αφού προσπαθώ να μιλήσω και ακούω και τον κύριο Σκέρτσο. Είμαστε στο ελεύθερο πολιτικό σφάλμα για να σα βοηθήσω. Ειλικρινή αγωνία σας για τη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τα στατιστικά. Όχι, δεν ρωτάτε τον κύριο Αντώναρο, δεν ρωτάτε τους κληρονόμους του κυρίου Καμένου που έχετε στο κόμμα σας, να σας πει ποια είναι η σχέση της Νέας Δημοκρατίας με τα στατιστικά, την απεικόνηση των δημόσιων λογιστικών, να έχετε την πλήρη εικόνα. Έχουμε δικά μας αγωνία στατιστικά, έχουμε δικά μας, όχι, δεν έχουμε καμία αγωνία. Αλλά έχετε τους ανθρώπους να σας απαντήσουν. Προσπαθώ, προσέξτε κύριε Μάντζο, αυτό το πιάσαμε το υπονοούμενο, αλλά έχουμε δικά μας στατιστικά. Λοιπόν, προσέξτε κύριε Μάντζο, να σας πει ποια είναι η σχέση της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ακούσουμε. Και τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας για αυτό το θέμα. Ψέμα, το οποίο ήταν ένα ψέμα, Γενικό Λογιστήριο, που δεν είναι Γενικό Λογιστήριο. Στείλτε διαψεύτηκε το πρόγραμμά σας, κυρία Τσαπανίδου, σε έναν ανεξάρτητο φορέα. Στείλτε το. Κύριε Σκέρτσο, αν θέλετε να μιλάμε έτσι βραδιάτικα την ώρα που ο κόσμος είναι εξαπλωμένος και πάει να κοιμηθεί και μας ακούει με ενδιαφέρον παραμονές εκλογών, να μιλάει ένας προς τον άλλον, αυτό δεν είναι πολιτικός πολιτισμός, με συγχωρείτε. Δεν είναι καν πολιτισμός αυτό το πράγμα. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν τώρα. Γεμίζετε τον κόσμο με ψέματα προσπαθώντας να τρομοκρατήσετε για κρυφές ατζέντες και πράσινα άλογα. Εσείς τα λέτε, μπλε άλογα στη δική σας την περίπτωση. Το όχι πρωί πράσινα. Βγήκατε και μας αγκαλέσατε ότι εμείς κάνουμε προπαγάνδα και σε λίγες ώρες αποπέμψατε λοιπόν, τον κύριο Κατρούγκαλο. Μίλησε για ένα λάθος. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Τσαπανίδου. Ο κύριος Κατρούγκαλος δεν παραμένει τώρα στο ψηφοδέλτιο. Μπορείτε να μου λύσετε αυτή την απορία. Προσέξτε λίγο. Ο κύριος Κατρούγκαλος έκανε ένα πολιτικό ολέθριο λάθος. Σας το είπα και το επαναλαμβάνω. Και γι' αυτό αμέσως αποσύρθηκε και από την εκλογική μάχη.
πρακτικά δεν μπορεί να φύγει από τα ψηφοδέλτια. Ναι. Γιατί δεν μπορεί έχουν να φύγει. Εγκριθεί, τα γιατί είμαστε δύο μέρες πριν από τις εκλογές. Άρα τι, ας πούμε, να γιατί έχουν... Ακούστε με λίγο να εξηγήσουμε στον κόσμο. Γιατί είμαστε δύο μέρες πριν τις εκλογές. Γιατί έχουν τυπωθεί τα ψηφοδέλτια. Σωστά. Γιατί δεν επιτρέπεται συνταγματικά να αποχωρήσει αυτή τη στιγμή από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, ο κύριος Κατρούγκαλος δεν ζητάει την ψήφο του κόσμου. Βγήκε ο ίδιος και είπε: αποσύρωμαι από την εκλογική μάχη. Μη με ψηφίσετε. Γιατί κατάλαβε τι έκανε. Κατάλαβε το λάθος του. Κατάλαβε ότι δεν ήταν εντός προγραμματικού πλαισίου του ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβε ότι αυτό που έλεγε πουθενά κανένας μας δεν το λέει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το αντίθετο λέμε, καθαρά και ξάστερα. Και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε με την ανακοίνωσή του και είπε ότι όποιος δεν συντάσσεται σε αυτό το προγραμματικό πλαίσιο που προσέξτε φέρνει γενναίες ελαφρύσεις στη μεσαία τάξη, παραδέχεται λάθη, διορθώνει αδικίες και είναι ηθική υποχρέωση και δέσμευσή μας να τηρήσουμε αυτό το συμβόλαιο με το λαό. Που προσέξτε, γι' αυτό το λέμε συμβόλαιο με το λαό. Έχει σημασία και σημειολογικά η λέξη. Άρα λέτε, αν εκλεγεί η βουλευτή, παρετείται και πάει στον επόμενο. Γιατί το λέτε, το λέτε. Αν εκλεγεί, λίγο να το ξαναπώ. Αν λοιπόν, στην υποθετική περίπτωση που πραγματικά εκλεγεί ο κύριος Κατρούγκαλος, ο οποίος έχει ζητήσει από τον κόσμο να μην τον ψηφίσει, θα παραδώσει την έδρα.